Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τις 7 φανταστικές στιγμές που είδαμε στο φετινό Mad Walk 2018 by Σέρκοβα. Στο νούμερο 1, φυσικά, οι λαμπεροί παρουσιαστές της βραδιάς, Χρήστος Μάστορας και Μέρη Σινατζάκη, που εντυπωσίασαν γενικά, αλλά και ειδικά όταν στο opening act τραγούδησαν το Bang Bang. Στο νούμερο 2, το Hug Act της Νοξίμα με τον Αναστάσιο Ράμο και τη Δανάη Παπά, που την είδαμε σε ένα διαφορετικό ρόλο αυτών της χορεύτριας. Στο νούμερο 3, η Ελένη Φουρέιρα που τα έσπασε κυριολεκτικά στη σκηνή όταν βγήκε από μία δισκομπάλα και τραγούδισε το Gigi in Paradisco. Στο νούμερο 4, η Τζεν Μορέλ που ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το act με την BSB σε αυτή την εκρηκτική συνεργασία με τον Clay D. Στο νούμερο 5, το catwalk των σχεδιαστών του The Mini Design Lab που είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε όλο το fashion crowd που βρέθηκε στο Mad Walk 2018 by Σέρκοβα. Στο νούμερο 6, και επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, φυσικά τα νύχια που επιμελήθηκε η Έση σε όλα τα μοντέλα, όπως και αυτά που βλέπετε εδώ του Δημήτρη Πέτρου, ενώ στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας είναι τα μαλλιά των παρουσιαστών, χορευτών, καλλιτεχνών που επιμελήθηκε η L'Oréal Professionnel και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η λίστα με τις 7 φανταστικές στιγμές που είδαμε στο φετινό Mad Walk 2018 by Σέρκοβα και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του MAD TV στο YouTube για να δείτε και περισσότερα, αλλά και για περισσότερες cooler lists. What else can I say, girl? Can't you play my head? Γεια σας, καλησπέρα! Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα Τετάρτη! Θεέ μου, αιώνας μου έχει φανεί αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε, έχουμε κέφι και διάθεση. Εντάξει, και με λίγο παραπάνω μαύρο κύκλο. Και τι έγινε, βρε παιδάκι μου, σιγά! Να σου πω εγώ σε αυτό το σημείο. Κανένα κουράγιο, όχι να μιλήσω. Παιδιά, αλήθεια, αυτό, ακούστε, υπάρχει ένα λάθος που γίνεται στο κανάλι. Αυτό που γίνεται Δευτέρα. Εμάς εδώ που, μάλλον δεν ξέρετε, γιατί δουλεύουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, για να βγει όλο αυτό. Οπότε, κάπως, αυτό λέμε, ότι πόσο περιμένουμε να έρθει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Για να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί όντως μετά το Mad Walk που τρέξαμε τόσο πολύ για να βγουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έρχονται και στις οθόνες σας και θα τα δείτε, εμείς δουλεύουμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες. Οπότε δεν έχουμε προλάβει να ξεκουραστούμε. Και κάπως όλο αυτό υπάρχει μια ένταση. Ναι. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα δεν θα έρθουμε στη δουλειά. Θα νομίζω. Το λέμε μέσα από την τηλεόραση. Να ξέρετε. Ναι, τη Δευτέρα δεν θα έρθουμε. Ναι, θα το κάνουμε στο Ιωάννη Σεπτέμβρη από το Κυριακή Δευτέρα. Το θέμα είναι ότι εσύ εξαντλήθηκε παραπάνω, επειδή ήσουν και άρρωστοι. Ναι. Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Εμείς εδώ είμαστε και σχολιάζουμε. Έχουμε λίγο ακόμη backstage που θέλουμε να σας μεταφέρουμε από Mad Walk. Γι' αυτό είναι και το σημερινό θέμα της ημέρας είναι σχετικό. Είναι οι 7 φανταστικές στιγμές του φετινού Mad Walk 2018 by Σέρκοβα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα και κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν τα παρατηρήσετε ή δεν τα είδατε μέσα από social media και μέσα από άρθρα. Οπότε, ναι, αυτό θα πούμε σήμερα. Και αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γιατί φυσικά στο νούμερο 1 έχουμε τους λαμπερούς παρουσιαστές της βραδιάς, τον Χρήστο Μάστορα και τη Μέρη Σινατζάκη φυσικά. Βέβαια. Κλέψανε την παράσταση, το είπαμε και χθες, ότι ήταν τόσο ταιριαστοί, είναι και φίλοι άλλωστε. Η τρέλα τους δένει απόλυτα. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Εμείς on camera είπαμε και στο ρεπορτάζ ότι να τους κλείσουμε και του χρόνου. Ναι. Να τους κλείσουμε και για έκκληση. Έχουμε κάνει δημόσια έκκληση και στο κανάλι συγκεκριμένα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιάζουν για πάντα το Mad Walk. Και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις αν μη τι άλλο. Ναι, και γενικά να σας πω κάτι, θα τους ζούμε και του χρόνου. Έτσι, δικό μας. Δικό μας τελείως. Αλλά ναι, γιατί όχι, ήταν πάρα πολύ ταιριαστοί, πολύ φρέσκοι, πολύ όμορφοι, ναι. Πολύ λαμπεροί. Ο Χρήστος Μάστορας σε διαφορετικό ρόλο, η Μέρη Σινατζάκη, εντάξει, είναι συμφασμένη με αυτό το project ούτως ή άλλως. Και πόσο ωραία ήταν η Μέρη που στην έναρξη που τραγούδησε κιόλας. Εμένα το πιο εντυπωσιακό από όλα που είδα στην έναρξη, πέρα από το ότι ήταν η Μέρη που περπατούσε με αυτό το κατακόκκινο, το οποίο το φορούσε και στο γύρισμα που έκανε μέσα στο νερό. Και ήταν το βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη. Θα το δείτε σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Θα το δείτε όταν προβληθεί κανονικά το Mad Walk στον Α. Ναι. Θα προβληθεί. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το intro βίντεο δεν υπάρχει το πόσο όμορφη είναι. Δεν υπάρχει. Και της ταιριάζει απόλυτα αυτό το project. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάνω της. Είναι... Ναι, ξέρεις τι θυμάμαι κάποια στιγμή που ήταν. Νομίζω στο περσινό Mad Walk. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί. Ήμασταν μαζί που είχαμε κάνει μια συνέντευξη στην Νικολέτα Ράλη και μας έλεγε ότι μαζί με τη Μέρη το ξεκίνησαν όλο αυτό το Mad Walk. Το θυμάσαι. Πέρυσι είχε γίνει αυτό. Πέρυσι με την ίδια. Ναι.
Είχε γίνει πέρυσι και μας έλεγε και πόσο συμφασμένη είναι η μέρη με το Mad Walk. Και πόσο, εντάξει, είναι και fashion icon, όπως και να το κάνεις τώρα, δεν μπορούμε να πούμε και... Εντάξει, τα βλέπετε και στα social media της, αλλά εκτός ότι είναι συμφασμένη με το Mad Walk, είναι και με το Mad... Τι να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και ο Χρήστος, έτσι. Μέρι Μάστορα. Αγαπάμε και στηρίζουμε Μέρι Μάστορα και Χρήστος Ζηνατσάκη. Εμείς εδώ στο Mad. Τέλειο. Ναι, αλλά και για το Χρήστο Μάστορα αυτό που είπες, ότι είναι τόσο φρέσκος και ταλαντούχος και δεν έχω λόγια για αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά τον αγαπώ πάρα πολύ και σαν καλλιτέχνη. Παιδιά, και σαν άνθρωπος είναι φανταστικός. Ναι, αλλά και φανταστικός τύπος. Και αυτός και όλες οι μέλησες που είναι τρελάρες όλοι. Και δεν υπάρχει. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Το λέω κάθε φορά. Ανυπομονώ. Και εμένα βέβαια θα ήθελα. Και εγώ, αλλά θα ήθελα. Γελάω πάρα πολύ. Συστήνω όταν πρέπει να δείξει τι μέλισσε. Θα ήθελα να έχω τρία χιλόφωνα να του βάλω. Ναι. Απλά. Να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνω αυτό το πράγμα. Ούτως, γιατί δεν του προλαβαίνει. Τουλάχιστον τώρα που ήμασταν δύο, κάπω ψηλό έγινε η δουλίτσα. Όταν είσαι ένα. Και έχουν πάρα πολύ να αφηγηθούν ιστορίε, storytellers. Ναι. Θα πούνε. Δηλαδή. Μπορεί να πάρει για πάντα η συνέντευξη με μέλισσες. Ναι. Το απολαμβάνω κάθε φορά. Ισχύει. Πάρα πολύ. Στο νούμερο 2 έχουμε φυσικά το Hug Act που ήταν της Νοξίμα με τον Αναστάσιο Ράμο και τον Δανάη Παπά. Ένα πάρα πολύ ωραίο act. Το είπαμε και χθες, είδαμε και τη Δανάη Παπά σε διαφορετικό ρόλο γιατί την έχουν συνηθίσει σαν ηθοποιό μέσα από το τατουάζ. Ο Αναστάσιος Ράμος φυσικά φιλαράκος μας και αυτός πολύ αγαπημένος, υπερταλαντούχος και αυτός. Τραγούδισε το One Love των YouTube. Άλλο. YouTube. Και το Αν Δεις Να Κλαίω τελείως δικό του, μια και είναι και δικό του τραγούδι και πολλά συγχαρητήρια να του δώσουμε και τα credits. Και στην Ελένη Παπαρίζου φυσικά που το απογείωσαν το τραγούδι, αλλά είναι δικό του τραγούδι μαζί με τη Βένο και Παύλο Μανώλη. Πιστεύω ότι η Νοξίμα που ήταν σε αυτό το act. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα act της βραδιάς. Ναι, ήταν. Η Δανάη Παπά έκλειψε την παράσταση. Ήταν όλο το concept έτσι τόσο λιτό και απλό και ήταν όλο το Νοξίμα από πίσω και η Δανάη Παπά που έκανε τα δικά της. Σαν χορεύτρια, γιατί χορεύτρια είναι. Ναι, τα λέμε και αυτά. Φανταστικό. Και επίσης ήταν και πολύ συγκινητικό. Ξέρεις από ποια άποψη, επειδή ήταν όντως το Hug Act, κάποια στιγμή ανεβαίνει η Δανάη Παπά στα σκαλοπάτια και συναντάει το Ράμο και αγκαλιάζονται. Και τραγουδάει κιόλας. Ναι, και μετά κατεβαίνει και κάνει One Love, το δείχνει. Δηλαδή, όλο το concept το περιέγραψε μέσα και το τραγούδι του Ράμου. Και επειδή ήταν και κονσεπτικό κιόλας, όπως είπαμε, γιατί ήταν το Hug Act, το act της αγκαλιάς, το παρουσίασε όλο το ενσωμάτωσε μέσα στη χορογραφία της. Δηλαδή, καταλάβαινες ακριβώς τι θέλει να δείξει και τι θέλει να πει. Και πολλά μπράβο στον Νοξίμα. Θα το δείτε και στις οθόνες σας. Να κάνω μια παρένθεση μόνο, επειδή την ώρα που κάναμε το backstage, είχαμε στημένο το τέτοιο της Νοξίμα, το stand με την Νοξίμα και με όλα τα. Πρέπει να τα μύρισα όλα. Σε είδα κάποια στιγμή, έψαχνα εγώ την Ηλένια να κάνουμε το backstage. Πού είναι η Ηλένια, πού είναι η Ηλένια. Θέλω να την Ηλένια, έβαζα κοσμητικά και μύριζε τα τέλεια. Ναι, έβαζα κοσμητικά και πέρα. Αλήθεια σα το λέω. Καταρχά δεν είχα φορέ κολόνια. Οπότε. Φίλε, πέρασα από εκεί και έβαζα τα σπρέι τη Νοξίμα και περνούσα από κάτω. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Έχει ακριβώ ίδιο αφρόλουτρο και ίδιο. Για τη μασχάλη και ίδιο για τα χέρια. Άλλο ρε, άλλο. Αν σα λείπουν 2-3 προϊόντα, εγώ το. Όντως, ισχύει αυτό, επιβεβαίωνε ήμουν εκεί και την είδα την Ηλένια μέσα στον πανικό που είχε χαθεί λίγο και πέρα στην Νοξίμα. Ναι, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, νούμερο 3. Gigi, il paradisco. Υπερθεάρα, υπερθεάρα, θεάρα, 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 θεάρα. Ελένη Φουρέιρα. Υπερθεάρα. Το είπαμε και χθες στις καλύτερες. Στις καλύτερες εμφανίσεις, ποιες ξεχωρίσανε και ποιες συζητήθηκαν. Μία, όλες ήτανε, αλλά μία που ξεχωρίσαμε και εμείς, επειδή την αγαπάμε κιόλας πάρα πολύ την Ελένη Φουρέιρα, ήταν η εμφάνισή της που τραγούδισε το Gigi Il Paradisco. Ένα τραγούδι το οποίο επιμελήθηκε την επανεκτέλεση ο Παύλος Μανώλης και πάλι. Και είναι χιτάρα. Όχι, εγώ πιστεύω, το είπαμε κιόλας, ότι θα γίνει το χιτ του καλοκαιριού και η Ελένη μόλις το πούμε ξετρελάθηκε, γιατί όντως έχει δώσει την ψυχή της για αυτό το τραγούδι. Γιατί της αρέσει και πάρα πολύ. Εντάξει, τι να πω, ότι άστραφτε και μέσα σε όλο το σακάκι αυτό του βρετάκου. Ότι μας είπε ότι μάθατε χορογραφία μέσα σε δύο μέρες. Δύο μέρες, γιατί είναι μεταξύ προβών του Madwalk. Ναι, του Madwalk, το τραγούδι που έκανε το Gigi Il Paradisco και του Fuego που ακούμε τώρα. Και θα της ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Και πάλι και πάλι και στην Ελένη Φουρέιρα και στη Γιάννα Τερζή που ήμασταν εμείς και περπατήσαμε στο φιλανθρωπικό της BSB. Για πάρα πολύ καλό σκοπό. Να το πούμε και αυτό. Γιατί και αυτό είναι ένα highlight το οποίο. Ναι.
Είναι για πολύ καλό σκοπό, γιατί το φιλανθρωπικό αυτό άκτο, όπως κάθε χρόνο η BSB που κάνει, φορούσε με αυτά τα μπλε φορέματα τα πάρα πολύ καλοκαιρινά κατά τα άλλα και αέρινα. Παιδιά, ναι, να πούμε και για το φόρεμα, ότι είναι σε αυτό το ύφασμα του μαντιλιού, είναι σαν να φοράς ένα μαντίλι. Είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό, ό,τι πιο. Είναι τρέντ το ασύμετρο αυτό κάτω ναι, που είχε. Ναι. Κοίταξε, γαλάζιο τέλος, αντίο ζωή. Ναι. Αυτό και το. Απόλυτα καλοκαιρινό και ειδικά με μαύρισμα και αυτό θα είναι υπέροχο. Ωστόσο, εάν σας άρεσαν αυτά τα φορέματα, κορίτσια, για εσάς που ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τα βρείτε και θα διαβάσω λίγο ακριβώς πού πηγαίνουν τα έσοδα αυτού του φορέματος. Γιατί έγινε για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτό το φόρεμα, εάν σας έχει αρέσει. Θα σου πω εγώ. Ναι, γιατί το δικό μου κινητό. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, άνοιξε, ναι. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του συλλεκτικού φορέματος της BSB θα δοθούν στο αναρωτήριο Πεντέλης, παράρτημα του Ιδρύματος Μητέρα, το οποίο φιλοξενεί βρέφη και νήπια ηλικίας μέχρι 6 ετών, που έχουν ανάγκη ασφαλούς περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης. Οπότε, το να ξέρεις ότι έχεις αγοράσει κάτι πάρα πολύ όμορφο ούτως ή άλλως, αλλά. Τα έσοδα αυτά θα διατεθούν για τόσο σημαντικό και καλό σκοπό. Το κάνει ακόμη καλύτερο. Το φοράς και έχεις κι άλλον αέρα, βρε παιδάκι μου. Ισχύει. Εμείς περπατήσαμε με τη Γιάννα Τερζή και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στη Γιάννα Τερζή με αυτό το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει εμάς στην Ελλάδα στη Eurovision και να πάνε όλα τέλεια. Ναι. Πολύ θετική ενέργεια δίνουμε τώρα. Πολύ θετική ενέργεια. Έχουμε άλλα τέσσερα. Να πούμε και τη Τζένε Μορέλ και μετά να πάμε ναι. σε break. Ναι, γιατί μιλάμε για το τέτοιο, ναι. για την BSB, ας πούμε. Άλλο ένα άκτο, το οποίο κι αν το χορέψαμε backstage. Η Ελίνα δεν σταμάτησε ένα δευτερόλεπτο να τραγουδάει λίκι. Α, και χθες το τραγουδούσα. Έχεις να το ρίξεις. Το έχεις. Θα το βρει, μην αγχώνεσαι. Α, μισό λεπτό. Ναι, Κλέιντι μαζί με Τζένε Μορέλ. Έχει θεατή, παιδιά. Είναι η αλήθεια είναι βέβαια ότι χόρευε όλο το, ναι. Το matchbox στους ρυθμούς του Λίκη όταν ανέβηκε πάνω σκηνή. Και αυτό το φανταστικό που φορούσε η Ζεν Μορέλ. Το BSB που τη είχε φτιάξει με τα εντάξει. Εντάξει. Ήταν ό,τι πιο. Δεν ξέρω τι να πω. Από τα πιο ωραία. Παιδιά, αυτό το act, άμα το δείτε κι εσείς όταν θα προβληθεί και πάλι, σας λέμε, γιατί υπάρχουν κάποια λίγα στιγμιότυπα στο YouTube channel του Μάτι. Αυτό και δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά από τα όχι. λίγα μικρά στιγμιότυπα. Σίγουρα όχι. Δεν φαίνεται το πόσο ξεσηκωτικό είναι. Και συγχαρητήρια και στον Κλέιντι και στη Ζεν Μορέλ που ήρθε στην Ελλάδα για αυτόν και μόνο το λόγο για να εμφανιστεί σε αυτό το act της BSB. Ναι. Η οποία είναι και αυτή μέσα, είναι η χαρά της ζωής. Ναι. Δηλαδή της πήραμε λίγο συνέντευξη κι αυτά. Και ήταν. Γλυκύτατη. Πάρα πολύ. Και μπράβο και στον Κλέιντι για τη συνεργασία αυτή. Ναι. Πολύ. Και είναι και κομματάρα και αυτό. Και αυτό ναι. θα γίνει χιτάρα σίγουρα. Λοιπόν, που έχει γίνει δηλαδή. Ναι. Γιατί το παίζουμε και στο Μαντρίδι 106,2. Φεύγουμε για γρήγορο break με το λίκι. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, θα σας πάω εγώ γρήγορα και εγώ στο νούμερο 4, όσο η Ελένη ασχολείται με το Λίκη. Να σας πω εγώ στο νούμερο 4, στο νούμερο 5, συγγνώμη, που είναι το... ήταν το... Όχι! Γιατί, τι... Κυμολία, ε! Κυμολία πάνω στο χαρτί. Όχι, λάθος! Ανατριχιάζω πάρα πολύ, έχω πάρει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μα κάνεις τα νύχια στον πίνακα. Α, όχι, δεν μπορώ. Έχω... Είσαι καλά. Όχι. Έλεγε για το νούμερο 5 όμως η Λένια. Ναι, για το νούμερο 5 που ήταν το The Mini Design Lab. Εντάξει, άλλο φοβερό act. Θοδωρής Μαραντίνης με Ανδριάννα Μπάμπαλη σε ένα πάρα πολύ ρομαντικό τραγούδι. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το act, γιατί ήταν υπέροχο. Είναι ότι το mini έδωσε τη δυνατότητα σε ενερχόμενους σχεδιαστές να παρουσιάσουν την συλλογή τους και την κολεξιόν τους εκτός από το... installation που βρισκόταν στο lobby της εισόδου του Madwalk 2018 by Serkova. Στο catwalk. Για πρώτη χρονιά και για πρώτη φορά, οι ανερχόμενοι σχεδιαστές που βρέθηκαν εκεί παρουσίασαν τις δημιουργίες τους σε όλους όσοι βρέθηκαν αυτή τη λαμπερή βραδιά εκεί πέρα. Καθούμενοι. Να παρακολουθήσουν το Fashion Music Project αυτό το μοναδικό. Και να πούμε ότι κλέφτανε και τις εντυπώσεις, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο act, ναι, αλλά ο καθένας πέρασε με τα δικά του ρούχα. Κάτι το οποίο έκανε αίσθηση και στον κόσμο. Γιατί ξέρεις, τη μία έβλεπε κάποιον με πάρα πολύ με τουαλέτα, την άλλη έβλεπε έτσι λίγο πιο φανκή. Αυτή είναι αλλαγή, ναι. Υπήρχε μια τρομερή αναλλαγή και ο καθένας ενδιαφέρεται να μάθει ποιος είναι τι και γιατί, ναι. όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, και το αυτοκίνητο που ήταν στη μέση, αυτό ήταν. Ναι. Μπήκε κανονικό αυτοκίνητο. Κανονικό μίνι. Το καινούριο μίνι μπήκε μέσα. Μέσα στη σκηνή, ναι. Ελπίζω να μην το πήρε κάποιος μετά. Όχι, θα το ξέρω. Κάποια στιγμή από ό,τι στο backstage ψάχναμε τα κλειδιά του μίνι, αν θυμάσαι.
Όντως. Δεν το θυμάσαι που φώναζε ο Σιμενέξ. Όποιος έχει πάρει τα κλειδιά του, μείνει να τα φέρει. Α, ναι, γιατί την παραγωγή. Ναι. Γιατί αυτά όλα γίνονται σε χρόνο τετέ. Πρέπει να αλλάξει το σκηνικό και να μπει το άλλο. Οπότε ναι, κάπου εκεί πέρα, χάσανε τη συνεννόηση. Αλλά ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι εκεί βλέπαμε τουαλέτες και ωραία φορέματα και τα πιο street, ας πούμε, peace and chaos που ήταν. Μετά βλέπαμε τα Sunset Go, τα υπέροχα αυτά τα κολάν. Ναι, μετά βλέπαμε τα PCP. Μετά βλέπαμε την Ειρήνη, την Αγγελοπούλου με το. Την Πελαμπροσύνη. Ναι, και μετά την Άτη επίση με Πελαμπροσύνη και ερχόταν η Μυρκέτα. Με το jean, το style, το street. Ωραίο style. Ναι, είδαμε και μαγιό υπέροχα από την Γκίστερ. Τα keysters με τη φούστα, αυτή τις φούστες που μου έλεγε ότι, να το πω συγγνώμη, πειράζει, μου έλεγε εγώ που τη ρωτούσα στο backstage που την είδα, της λέω, τι θα βγάλει της λέω φέτος ρε παιδί μου, θα βγάλουν φανταστικές φούστες που θα πηγαίνουν με τα μαγιά από πάνω. Ωραία, τέλεια, της λέω κράτσαμε. Γενικότερα εμείς έχουμε, προσπαθήσαμε με τους ανερχόμενους ειδήσεις που τους είχαμε όλους εδώ στη συνέντευξη. Ναι, ναι. Και, προσπαθούσαμε κάπως με κάποιο τρόπο να κρατήσουμε κάτι από κάποιον. Ναι. Να κρατήσουμε μια μικρή επαφούλα, τέλος πάντων, βρε παιδάκι μου. Ξέρεις τι θέλω, επειδή με παίρνουν τηλέφωνο μέχρι να πω το επόμενο, να μην ξεχάσουμε κάποιον, να πούμε τους ανερχόμενους σχεδιαστές που κάναν πάρα πολύ ωραία δουλειά και παρουσίασαν όλες τις δημιουργίες τους με πολύ, πολύ catwalk τρόπο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να παραπέμπει σε. Πολύ. Δεν φαίνονταν ανερχόμενος σχεδιαστής, ήταν κανονικοί σχεδιαστές. Και ευχόμαστε σε όλους, όπως τους λέγαμε και στη συνεντεύξη, αλλά και που τους συναντήσαμε εκεί πέρα εκείνη την ημέρα, να είναι μόνο η αρχή και να είναι μόνο το ξεκίνημα το φετινό Mad Walk 2018. Δηλαδή του χρόνου να είναι κανονικά στη πασαρέλα με τη δική τους ολοκληρωμένη συλλογή. Στο νούμερο 6, μέχρι να το βρεις εσύ. Ξέρεις που μπορείς να το βρεις. Ναι, πες. Μισό λεπτό. Στο νούμερο 6. Όσο εσείς θα βλέπετε εδώ πέρα, στο νούμερο 6 να σας πω ότι έχουμε. Α, ναι, φυσικά έχουμε τη λεπτομέρεια η οποία κάνει τη διαφορά. Ποια είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, παιδιά? Τα νύχια μας είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Ναι. Εγώ άλλωστε το έχω αποδείξει έπρακτο αυτό. Ότι είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Όπου να πούμε ότι εκεί φυσικά βρέθηκε η Έση. Έτσι, ναι. Όπως λέγαμε, εσύ και η Έση, θυμάστε. Είδαμε πάρα πολύ ωραία νύχια. Εγώ θυμάμαι τον Δημήτρη Πέτρου που ήταν με τα αρχικά του. Σωστά. Ναι, Δημήτρης, στα νύχια πάνω υπήρχαν τα αρχικά του Δημήτρης Πέτρου, κανονικά. Επίσης, αυτά τα υπέροχα νύχια που ήταν σαν διάφανα. Που είχαν μέσα στο νερό. Ήταν η Evelyn Καζατζόγλου με ένα τέτοιο νύχι, όλο στρας, τέλειο. Και πάνω είχε κανονικά τέτοιο. Μέσα είχε κανονικά νερό και της λέω, πώς θα τα έχεις αυτό το νύχι. Μου λέει, δεν έχω προβλήματα τέτοια εγώ. Λογικό. Έβελιν, εγώ σε στηρίζω να ξέρεις. Φυσικά είδαμε όλες τις τάσεις που θα επικρατήσουν έτσι, για το καλοκαίρι. Μιλάμε ότι τα κορίτσια δούλευαν εκεί ασταμάτητα. Από τις 10 ώρα το πρωί ήταν εκεί πέρα μέχρι τελευταία στιγμή για να διορθώσουν ό,τι χρειαζόταν. Επιμελήθηκαν και τα δικά μας λίγα φυσικά. Τι να σας πω, να πούμε, τις ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Αλήθεια, γιατί πήγαμε και σε κάποια καταστήματα να τα φτιάξουμε τα λίγα μας και όλα. Εδώ το κορίτσι μας καλή ώρα. Αλλά ακόμα και ποιος δεν πρόλαβε να πάει, σημασία έχει ότι η Έση ήταν εκεί και μας φρόντισαν πάρα πολύ. Τα φέρνει, το πούμε, γιατί είναι και φέρνει εκεί. Εγώ να προσθέσω λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν για το The Mini Design Lab, τους σχεδιαστές όλους να μην αδικήσουμε κανέναν. Peace and Chaos, Καϊλή, PCP, Sunset Go φυσικά, Νάτι, Ειρήνη Αντζελόπουλος, Blondie E, Non-Thinking, Nas, Kisters, Serendipity Clothing και Anthe Collection. Ήταν όλοι οι σχεδιαστές που τους έδωσε το μήνυμα τη δυνατότητα να ανέβουν πάνω στο κάτω και να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Να κλείσουμε και με αυτό που εμείς, με τη L'Oréal Professionnel που ήταν εκεί. Και αν δεν είχαμε τη L'Oréal Professionnel δεν θα κάναμε τίποτα. Ναι, τίποτα παιδιά. Έφτιαξαν τα πιο ωραία μαλλιά. Τα πιο ωραία. Είναι αυτό που τους είπαμε ρε παιδί μου. Ένα ίσιο σγουρό. Ναι. Που λες σε κάποιον ένα ίσιο σγουρό και σου λέει αυτή είναι τρελή. Κι όμως. Ναι. Κι όμως αυτό το ίσιο σγουρό έγινε πραγματικότητα και στα δύο κεφάλια. Και στη Ελένη και στο δικό μου. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να κάνουμε κάτι ίδιο. Φοράγαμε διαφορετικά. Κάναμε αυτή τη διαφορά μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε αυτό το ίσιο σγουρό και εκεί παιδιά η L'Oréal Professionnel τα έδωσε όλα. Σε όλους, τον καθένα ξεχωριστά. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν εκεί για να τρέξουν να επιμεληθούν το hairstyling μοντέλων που ήταν, δεν ξέρω πόσα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα. Ναι, καλά εμείς. Καλλιτεχνών, παρουσιαστών, δηλαδή. Τι δεν λες, ξέρω πόσο κόσμο παρέλασε μέσα από το. Είδες τα ponytail, αυτά τα λευκά που κάνανε, πόση ώρα ήθελε αυτό να γίνει.
Κάποια άλλα look που κάνανε με μια κοτσίρα υπέροχη πίσω, δεν θυμάμαι για ποιον πολύ ήταν. Πολύ ωραία look. Είδαμε πολύ ωραίες προτάσεις. Παιδιά, ναι. Είδαμε πολύ ωραίες προτάσεις από τη L'Oréal Professionnel και ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά, γιατί ξέρουν αυτοί με ποιους έχουμε συνομιλήσει και ποιοι μας βοήθησαν πάρα ναι, πολύ. Και να πούμε φυσικά και τα προϊόντα, γιατί είμαι να βάλω ένα προϊόν στο κεφάλι, το οποίο και την επόμενη μέρα που ήρθε εδώ δεν είχε χαλάσει απολύτως τίποτα. Σκόν, λες. Ναι. Ναι. Παιδιά, ένα όγκο. Ναι. Πώς είναι αυτό τώρα, καμία σχέση. Ένας όγκος κράτησε, δεν έφυγε απολύτως τίποτα. Πολύ ελαφριά λάκ για τα δικά μου τα μαλλιά, θυμάμαι. Δεν είχα κανένα πρόβλημα στο να κοιμηθώ, στο να μυθικό τα πιάσω, να κάνω. Το μύθικο ήλ που έκανε, γυάλισε τις άκρες μας, τις έκανε λαμπερές και υπέροχες. Δεν το συζητώ. Ναι, το συζητώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εμείς τη L'Oréal Professionnel, ειλικρινά. Επίσης, να σου πω κάτι. Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, θα ευχαριστήσουμε και τη Libres. Ναι! Ευχαριστούμε και τη Libres, γιατί με τόσο τρέξιμο, εάν και εσύ, ας πούμε, περνάς κάπως. Είσαι σε αυτές τις δύσκολες μέρες, βρε παιδάκι, και έχεις πάρα πολύ τρέξιμο, όπως ήμασταν εμείς 5 μέρες τώρα. Και τι να σου πω, μπορεί να δουλεύεις από πολυεθνική μέχρι, μέχρι και επαγγελματίας ακροβάτρια, βρε παιδάκι μου, να ξέρεις ότι οι Libres Secure Fit TM είναι, έχουν σχεδιαστεί για να μένουν στη θέση τους με μοναδικό σχήμα μπροστά και πίσω ώστε να μην φεύγουν ποτέ για τη δική μας προστασία. Επίσης, επιπλέον τυχώματα κατά των διαρροών που προσφέρουν σε αυτή την περίπτωση τριπλή προστασία. Και εσείς οι κοπέλες ξέρετε ακριβώς τι εννοούμε με αυτό. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά λεπτές και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Να κάνω ένα τέτοιο μόνο. Είχε έρθει μια φίλη μου λοιπόν εκείνη το βράδυ του MacBook και μου λέει ευτυχώς. Που είχατε στην είσοδο του Libres. Στα αλήθεια. Ναι. Και μοίραζε τα kits αυτά τα πολύ ναι, ωραία με τα πάρα πολύ. Ναι, μου λέει ευτυχώς γιατί με έσωσε. Αυτό. Θα το πω. Ευτυχώς. Χαρά μας. Χαρά μας, παιδιά, και του χρόνου και στα βραβεία και όπου θέλετε τέλος πάντων. Εμείς τις έχουμε στην τσάντα μας πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά από εμάς, από εμένα και την Ηλένια, την Ηλένια και εμένα και εδώ όλη την ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες 400-500 άτομα. Και θα τα πούμε αύριο προπαρασκευή. Εδώ θα είμαστε στις 7 η ώρα ακριβώς για να τα πούμε όλα. Προπαρασκευή δεν σου δίνει κουράγιο. Μπορεί όχι και τόσο, γιατί ξέρω ότι δεν είναι Παρασκευή. Πείτε μου. Αλλά, ακούστε, σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε, αλλά σας παρακαλούμε, αφήστε μας να ξεκουραστούμε και λίγο, αδερφέ. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα πια. Αυτά από εμάς. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.